Καλησπέρα από το κλειστού του Περιστερίου. Αναμέτρηση απόψε για τον δεύτερο όμιλο της Development. Ανυπόταχτοι Γαλάτες εναντίον Wolves. Οι ανυπόταχτοι Γαλάτες στο 0-3. Έχουν ξεκινήσει άσχημα τη φετινή σεζόν. Οι Wolves, οι τελευταίοι πρωταθλητές της D1. Εντυπωσιακή στο ξεκίνημα με 3-0. Και φαίνεται πως όσο πάει ο καιρός βρίσκουν πατήματα. Και ξεκινάνε και εδώ πέρα με ένα τριποντάκι από τον Αλέξη για το 0-3. Προηγούμενη αγωνιστική οι Γκούλτς αντιμετώπισαν το Σταλάι Κλάμα και κέρδισαν ένα θεωρητικά δύσκολο παιχνίδι πολύ εύκολα. Τώρα εδώ λάθος για τους Γαλάτες. Οι Γαλάτες έχασαν από τους Transporters άλλο ένα παιχνίδι στον πόντο. 56-55. Και σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν μπροστά, δηλαδή δεν ήταν ότι οι Transporters ήταν σε όλο το μάτς καλύτεροι. Ο Λαδάς τώρα στον Τάστον Ανδρικόπουλο. Ο Λαδάς θα στοχίσει, θα πω και τις πεντάδες δεν τις έχω πει. Εδώ πέρα τον εφηνιδιασμό των Wolves που θα τελειώσουμε καλά αυτή του Αλέξη. Λοιπόν, έχουμε Δίας Μαντά, Τζανέτο Ανδρικόπουλο, Τάσο, Λαδά και Καζάνα για τους Γαλάτες. Και έχουμε Αλέξη Μεϊκόπουλο, Φιλοκώστα, Παπαευσταθή και Μανολόπουλο για τους Wolves. Λοιπόν, τρεις σίτες στο πρωτάθλημα για τους Γαλάτες. Τώρα το πρώτο καλάθι με το Λαδά. 56-55 όπως είπαμε από τους Transporters, 48-46 από τους Athens Bucks και 68-67 από τους Brazzers Bichters, δηλαδή όλα είναι στον πόντο. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει με τη συγκεκριμένη ομάδα. Τώρα ο Παστασίου θα πάρει ένα επιθετικό rebound καθώς οι Γαλάτες δεν καταφέραν να κρατήσουν την μπάλα. Παρά λίγο να γίνει και το κλέψιμο. Θα μείνει η κατοχή στους Γαλάτες, στους Γουλς, συγγνώμη. Πέντε δευτερόλεπτα για την επίθεση των Γουλς. Μανολόπουλος, πολύ ωραία στο φίλο Κώστα. Φοβερό καλάθι, φοβερό καλάθι από τους Γουλς. Απίστευτο, απίστευτη πάσα του Μανολόπουλου και ο φίλο Κώστας εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, 2-7 στα πρώτα σχεδόν 3 λεπτά. Λαδάς κάνει τα δικά του, θα εκτελέσει από μέση απόσταση και θα σκοράρει. Ο Λαδάς ο οποίος αρέσκεται να κρατάει την μπάλα και να τριπλάρει αρκετά. Σήμερα δείχνει αποτελεσματικός από την αρχή. Στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν αυτός που έχασε το τελευταίο σουτ για τους Γαλάτες για τη νίκη. Μαντάς για τρεις θα στοχίσει. Ο Τάσος θα ανανέωσει την επίθεση. Ο Λαδάς θα πατήσει τη γραμμή και δεν θα καταφέρει να σώσει την κατοχή για τους Γαλάτες. Πριν έχουμε τον Τάσο και τον Τζανέτο μέσα στην πεντάδα, έτσι θα τους αναφέρουμε. Εσύ του μείνει κάποιος από τους δύο μόνο. Για να γυρίσουμε πάλι στο επίθετο. Να φέρουμε στους αδερφούς Ανδρικόπουλους. Μανολόπουλος. Θα γίνει το λάθος, πολύ καλή άμα του Καζάνα. Ο Τάσος ο Ανδρικόπουλος κλέβει, παλαφτάσει τον Μαντά. Θα βγει η άμυνα του Παπαρσταθίου, ήταν επιτυχημένος ο εθνιδιασμός των Γαλατών. Και ο Μαντάς θα κάνει και λάθος την επαναφορά. Αλέξη το Φιλοκώστα. Τέλεσε γρήγορα ο Φιλοκώστας. Άστοχα όμως. Καζάνας. Άστοχος πολύ. Όπα. Έφυγε η κάμερα. Μανολόπουλος.
Θέλει να περάσει το φιλό Κώστα. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Θα κερδίσει εκείνο στο φάλα τον Τζανέτο και θα πάει στις βολές. Πολύ ωραία η πάσα του Μανολόπουλου. Βάλει την πρώτη βολή, θα πάρει και την άσυ στο Μανολό. Πρώτη. Στον πάγκο Γούρτς έχουν Καρατζά, Μαρσέλο, Πύρο, Παναγιωτόπουλο και Δασκαλούδη. Αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει ο Δασκαλούδης, δεν το βλέπω να είναι εντυμένος. Αν θυμάμαι καλά, τελευταίο παιχνίδι είχε ένα θέμα στη Γάμπα, τώρα δεν ξέρω γιατί παίζει και αν θα παίξει. Για τους Γαλάτες βλέπω Ζελμάνοβ, Τερζή, Μπετχαβά, Φώτου, μου δώσει και Σταθάτο. Καραχάκι τώρα από τον Τάσο. Μανολόπουλος για τρεις θα αστοχίσει. Έχουν κολλήσει λίγο οι Bulls. Μετά το 2-7, γίνει το σκορ 6-7, έχουν σκοράρουν γύρω στα 2 λεπτά. Να, ο Δασκαλούδης θα μπει στο μάτς. Βλαδάς. Πάρα πολύ ωραία τον Τάσο, θα κοπεί από τον Μανολόπουλο κανονικά. Ωραία η άμυνα τώρα εδώ από τον Μανολόπουλο. Αλέξης. Στήριγμα τον Μανολόπουλο εδώ στην μπάλα. Περνάει από την εξωτερική, θα βγάλει έξω. Φιλοκώστας εκτελείς το ωράρι. Καλά το βάλε ο Λαβάς και όχι ο... Τζανέτος αστοχή, ο Δασκαλούδης το πρώτο του rebound. Θα χάσουμε την μπάλα. Λαβάς κρατάει την μπάλα. Πάρε το σκρίνι αριστερά, βρίσκεται μας τον Γκαζάνο ο Δασκαλούδης. Ο Λαδάς θα αστοχίσει. Λαδάει ο Μανολόπουλος, πάλι από τον Τάσο τον Ανδρικόπουλο. Μόνο ο Τάσος θα βγει, θα μπει μέσα το... και ο Δίας θα βγει. Ωραία, μπαίνει μέσα ο Φώτου. Μανολόπουλος εκτός. Μπήκε ο Καρατζάς στην πεντάδα. Και ο Μεϊκόπουλος μέσα. Από την αρχή ο Μεϊκόπουλος, εντάξει. Με τον Αλέξη, το Δασκαλούδη και τον Φιλοκώστα. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο με τον Πίνακα. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, λύθηκαν όλα μας τα προβλήματα. Ζελμάνοβιτς, Καζάνας, ο Φώτου, ο Τζανάτης Αντρικόπουλος και ο Λαδάς για τους Γαλάτες. Δεν το πάμε πριν. Θα δας μέχρι μέσα, σκοράρει. Έχει όλους τους πόντους της ομάδας του. Δεν έβαλε ο Ανδρικόπουλος πάνω το καλάθι. Πάρα λίγο να χάσει την παλέτα σκάλωση και από την παρέμβαση του Ανδρικόπουλου, του Ζανέτου. Μας
Καλούδης. Ωραία κίνηση. Το Μαργάρδη κερδίζει το φάουλ. Το Τζανέτο πρέπει να το δεύτερο φάουλ και δύο βολές τώρα για το Σκαλούδη. Ο Τζανέτος θα αποσυρθεί. Νωρίς δύο φάουλ. Έχει ακόμα 2.50 η πρώτη περίοδος. Θα μπει ο Τάσος στη θέση του. Θα χάσει την πρώτη βολή ο Σκαλούδης. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας οι Wolves. 8-9 το σκορ. Θα βάλει τώρα μία. Πρώτος του πόντος στο παιχνίδι. 8-10. Τελμάνοβιτς κερδίζει φάουλ στη μάχη των δύο οχταριών. Λοκώστης του Τελμάνοβιτς εκεί πέρα. Φωτού επιστρέφει στον Λαδά. Ο Σκαλούδης θα πέσει πάνω του. Δώσει στην ο Καζάνας. Κρατάει την μπάλα από τη γραμμή των βολών. Δεν θα εκτελέσει. Ο Τελμάνοβιτς θα πάρει το τριποντάκι. Θα στοχίσει. Δίκαιη άμυνα τρώει για τους Γκουλς. Τώρα θα βγει ο Φιλοκώστας. Θα βγει και ο Αλέξης. Μέσα ο Μαρσέλος και ο Παναγιωτόπουλος. Μόνο ο Μεϊκόπουλος από την αρχική πεντάδα των Wolves μέσα. Λαβάς και Καζάνας δεν έχουν βγει καθόλου για τους Γαλάτες. Ο Τάσος Αμερικόπουλος που είναι τώρα στην πεντάδα βγήκε για λίγο. Ο Μαρσέλος θα πάρει το πρώτο του σουτ, συγγνώμη, θα στοχίσει. Ο Λαβάς θέλει να τρέξει. Είδε τον Ζελμάνοβιτς, του πέρασε την μπάλα. Ο Ζελμάνοβιτς να πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Κέρδισε το φάουλ από τον Μαρσέλο και θα πάει στη γραμμή των βολών για πρώτη φορά απόψε. 1.56 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 8-10 το σκορ μπροστά η Γουλτ σταθερά. Ο Ζελμάνοβιτς θα στοχίσει, οπότε δεν θα ισοφαρίσει. Για να είχαμε την πρώτη μας ισοπαλία. Θα χάσει και τη δεύτερη. Θα κάνει λάθος όμως ο Καρατζάς. Και αφού η μπάλα προσγειωθεί στα χέρια του Τζελμάνοβιτς, θα ισοφαρίσει σε 10-10. Πιο εύκολο αυτό. Για ποιο λόγο να στάρεις δύο βολές όταν μπορείς να βάλεις ένα εύκολο lay-up. Ο Σκαλούδης περνάει πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίσει φάουλ το οποίο θα το στείλει στις βολές, καθώς αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό των Γαλατών. 3 έχουν οι Wolves. Μέσα η πρώτη βολή. Δύο στις δύο. Καδάς. Ωραία η κίνησή του. Δεν θα σκοράρει για λίγο. Θα κερδίσει όμως το φάουλ από τον Μαρσέλο. Δεύτερο του παίκτη των Γουλς σε πολύ έτσι σύντομο χρονικό διάστημα. Και η δεύτερη εκείνη όμως ο Καζάνας να πάρει επιθετικό rebound και να σκοράρει το πρώτο του καλάθι. Είπαμε, υπάρχει λόγος να βάλεις δύο βολές όταν βάζεις εύκολα lay-up. 12 όλα. Δεύτερη σερή καρμπών φάση για τους Γαλάτες. Να βάζει με Μαρσέλο, τζάμπολ, κατοχή. Κατοχή για Γουλς, καθώς οι Γαλάτες κάνε το τζάμπολ. Μαρσέλ στην επαναφορά. Θα βρει το Μεϊκόπουλο. Ένα λεπτό ακόμα. Παραλίγο, όχι παραλίγο, θα χάσει την μπάλα από τον Τζελμάνοβιτς.
Φώτου μέχρι μέσα στο χ. Το rebound ο Δασκαλούδης. Έχει περάσει ο Μαντάς πάλι στην πετάδα των καλάθων, δεν το πάμε πριν. Ο Δασκαλούδης θα κοπεί τώρα από τον Καζάνα, ο οποίος δείχνει να κουτσένει. Θα βγει κιόλας εκτός. Το γόνατό του πιάνει. Ο Τζανέτος θα μπει στο μάτς. Ο Τζανέτος και ο Τάσος. Ο Μαντάς, ο Ελμάνοβιτς και ο Φώτου, η πεντάδα των Γαλατών. Μέσα η πρώτη βολή. Τρεις σερί επιθέσεις. Έχει βρεθεί στη γραμμή των βολών ο Δασκαλούδης και έχει σκοράρει 4 στις 6 βολές. Τελευταίοι 4 πρώτοι από αυτόν, όλες από τη γραμμή των βολών. 12-13, 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζελμάνοβιτς για 3, άστοχος. Μακρινό ριμπάντο Φώτου. Τζανέτος πάλι στο Μαντά. Τζανέτος στο πλάι, θα πάρει το τριποντάκι, δεν θα σκοράρει. Καρατζάς με τον Μερικόπουλο. Δασκαλούδης έχει περάσει γρήγορα το κέντρο, πάει προς τα μέσα και σκοράρει. Καλάθι εντός παιδιάς μετά από πόση ώρα για τους Γουλφς. Τώρα αυτό το καλάθι του Καρατζάς δεν θα μετρήσει. 12-15, διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. 12-15 μπροστά η Γουλφς. Ο Λαδάς, ο Ζελμάνοβιτς, ο οποίος θα εκτελέσει εδώ πάλι άστοχα, όμως η μπάλα θα πέσει στον Καζάνα, ο οποίος θα στοιχίσει. Λοιπόν, Καζάνας θα κλέψει και όλα σε μπάλα βρήκε στο ποδίο του Λαδά. Λοιπόν, Λαδά, Ζελμάνοβιτς, Καζάνας, ο Τάσος, ο Ανδρικόπουλος και ο Σταθάτος, η πεντάδα των Γαλατών. Πάπα Ευσταθίου, ο Μαρσέλος συνεχίζανε μέσα, μπήκε ο Φιλοκώστας, είναι ο Δασκαλούδης και ο Παναγιωτόπουλος για τους Γουλφς. Ο Κώστας μέχρι μέσα δύσκολα αυτό προσπάθησε, ο Καζάνας μάζεψε το rebound. Ωραίο ματσάκι εδώ στο Περιστέρι. Λάδας κρατάει την μπάλα πάρα πολύ. Λάδας εκτελεί, άστοχος πολύ ήταν, ο Μαρσέλος μάζεψε το rebound. Καλούδης θα περάσει σχετικά εύκολα, κρατάει και την μπάλα. Παπαευσταθίου, ωραία προσπάθεια. Αστοχή ο Σταθάτος μαζεύει, ο Λαδάς να τρέξει. Προστατεύει ωραία την μπάλα. Καζάνας, θα πέσουν δύο πάνω του, θα γίνει το λάθος. Πάσα ήταν κατευθείαν πάνω στον Παναγιωτόπουλο. Χαμηλά έχει δώσει το φάουλ ο διοικητής, δεν υπάρχουν πολλές. Ο Δασκαλούδης πάει και στην επαναφορά. Θα βρει τον Μαρσέλο. Εκτελέσει ο Μαρσέλο στα 4 μέτρα, άστοχα. Λαδάς πάσα του στον Ζελμάνοβιτς. Θα τελειώσει με το αριστερό. Θα κερδίσει όμως φάουλ τώρα. Δύο βολές για τον Ζελμάνοβιτς, ο οποίος τις δύο προηγούμενες τις πέταξε στον καλάθι αχρήστον. Ωστόσο, τώρα να βάλει την πρώτη. Ωστόσο πήγα να πω, του έκανα δώρο οι Γουλφς. Αμέσως μετά το lay-up, έκανα με τώρα, όχι. Θα βάλει μία στις δύο και δεν κάνει λάθος οι Γουλφς. 13-15, θα γίνει τώρα το λάθος. Θα κρατήσει ο Λαδάς. Ισορροπία που θα ζήλευαν και καλύτερες για δασκάλες Γιόγκα. Και ο Τάσος Ανδρικόπουλος θα ισοφαρίσει 15 όλα. 2 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο. 3-0 το επιμέρου σκόρ υπέρ των ανυποταθμών Γαλατών. Δασκαλούδης
Παναγιωτόπουλος για τρεις. Πολύ ωραίο τρίποντο. Βούτυρο στο σωμίτο αυτά τα σουτάκια. 15-18 ξανά στο συν 3 για τους Γουλς, οι οποίοι δεν έχουν αφήσει τους Γαλάτες να πάρουν προβάδισμα σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Φιλοκώστας παίζει φοβερή άμυνα και γενικά οι Γουλς παίζουν καλή άμυνα σε αυτή την επίθεση των Γαλατών και θα γίνει το λάθος. Καλούδης τον έκανε το καλάθι, πάρα πολύ ωραία πάσα του Φιλοκώστα. Φοβερό καλάθι και αυτό. Οι δυο τους βρίσκονται με κλειστά μάτια. 15-20, γελάει ο Δασκαλούδης. Λαδάς θα χάσει την μπάλα με φάουλ του Παναγιωτόπουλου. Το φάουλ ήτανε πάνω στην πίεση. Θα βγει ο Παπαευσταθίου, θα μπει ο Μεϊκόπουλος. Δεν μακροημέρευσε σε αυτή την περίοδο ο Παπαευσταθίου, παίξε 3 λεπτάκια. Σταφάτος κρατάει την μπάλα στο πλάι. Τελμάνοβιτς στην κορυφή, μπάλα στο Λαδά. Θα πάρει άλλη μια επίθεση για να δούμε 5 δευτερόλεπτα. Μακρινό τριποντάκι, άστοχο. Ο Ζελμάνοβιτς θα ανανεώσει την επίθεση της ομάδας του. Θα δώσει τον τάση τον Αντρικόπουλο, εκείνος θα χάσει για λίγο τον άνθρωπο της μπάλας. Θα χτυπήσει τα πόδια την μπάλα και θα περάσει εκτός. Ζητάει και κάτι εκεί πέρα από τον διαιτητή. Δασκαλούδης. Μαρσέλος μαζεύει, δεν έχει ανέρθει όμως η επίθεση. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Γουλς. Φιλοκώστας στον Παναγιωτόπουλο. 5 δευτερόλεπτα θα πάρει το σκρίνο Παναγιωτόπουλος. Θα εκτελέσει για 3 μέσα και αυτό. Εκεί που στα πρώτα 2,5 λεπτά δεν είχαν σκοράρει, μέσα σε σχεδόν 2 λεπτά θα βάλουν 8 πόντους οι Γουλς. Και το 3-0 στην αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου θα γίνει 3-8. 15-23, Ζελμάνοβιτς θα κερδίσει το τρίτο φάουλ του Μαρσέλο. Μαρσέλου. Λογικά θα βγει ο Μαρσέλος. Μανολόπουλος μέσα. Σούς Παναγιωτόπουλου και ο Τύρος. Πρώτου εμφάνιση απόψε στη θέση του Μαρσέλο. Άστος πρώτη βολή του Ζελμάνοβιτς, μία στις 5. Θα βάλει τη δεύτερη. Μανολόπουλος, ο οποίος έχει πολύ καλές αναμνήσεις από αυτό το γήπεδο. Εδώ σηκώσανε το πρωτάθλημα της DNA Wolves. Ο Ανδρικόπουλος, πολύ ωραία κίνησή του, θα στοχίσει, θα μαζέψει όμως το rebound. Ο Σταθάτος θα πάρει το τριποντάκι, δεν θα σκοράρει. Φιλοκώστας με τον Καζάνα θα βγει νικητής στη μάχη του rebound. Μασκαλούδης πάντα αγκιάζει, περνάει, φάουλ χαμηλά πάλι, δεύτερο ομαδικό για τους Γουλς. Και αυτό το κέρδισε ο Δασκαλούδης όπως και το πρώτο. Έξω ο Τάσος Ανδρικόπουλος, μέσα Τζανέτος, έξω ο Ζελμάνοβιτς, μέσα ο Μπετ Χαβάς. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη συμμετοχή του Μπετ Χαβά για απόψε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Λοκώστας, πολύ ωραία. Θα δώσει την ασίστ στον Δασκαλούδη. Ο
16-25. Στο όριο των 10 πόντων πλέον διαφορά. Λαδάς, ο οποίος έχει σταματήσει να σκοράρει. Θα το κάνουμε στο Τζανέτος τώρα εδώ πέρα. Το εύκολο καλαθάκι μετά το επιθετικό rebound. 18-25. Ξανά στους 7 μειώνουν οι Γαλάτες. 4 λεπτά και ακόμα για το ημίχρονο. Μανολόπουλος θα εκτελέσει και το τριποντάκι. Λαδάς. Μεγάλη πάσα στον Τζανέτο. Λίγο, ίσως λίγο πιο δυνατή από αυτό που θα ήθελε ο Τζανέτος. Δεν βγήκε ο συνδυασμός στο πρώτο χρόνο. Εκτέλεσε ο Τζανέτος αυτό. Έχει τώρα να κλέψει την μπάλα. Θα την πάρει. Την έχασε ο Σταθάτος. Ο Μπετχαβάς. Έπεσε άτσαλα στο παρκέ Μπετχαβάς. Θα σηκωθεί όμως. Πάει στις βολές. Φαλοτήρος. Πολύ ωραία, δώσαν και τα χέρια εκεί πέρα οι δύο αντίπαλοι. Λέω Κώστας έξω, ο Αλέξης μέσα. Θα βάλει την πρώτη του Χαβάς. Δύο στις δύο. Και με ένα 4-0 γρήγορο έτσι. Θα μειώσουν στους 5 πάλι οι Γαλάτες. Κασκαλούδης θα αστοχίσει, φάλος στα θάτος, σήκωσε το χέρι. Θα τον στείλει στις βολές. Έχει εκτελέσει 6 απόψε, έχει βάλει 4. Τέσσερις στις 7. Τέσσερις 8 και ο Τζανέτος πιο ψηλά το ριμπάνο τον Κύρο. Λαδάς, ωραία στο Σταθάτο, δεν εκτελεί αυτός. Παραλίγο να γίνει το λάθος, θα διορθώσει ο Τζανέτος. Σταθάτος, πολύ ωραίο φλότερ, άστοχο όμως. Μπάλα στον Αλέξη, το λέω πώς, με τον Καζάνα στην πλάτη. Ζάνεκης θα κλέψει άλλη μια μπάλα. Λαδάς μέχρι μέσα, όχι, θα αφήσει τον Μπετχαβά. Πάλι Λαδάς. Δεν έχει χώρο να εκτελέσει για τρεις, ο Μερικόπουλος είναι κοντά του. Τον πιέζει. Πολύ ωραία μπάλα στον Ζάνε, το οποίο σκοράρει. Ωραίο καλάθι για τους Γαλάτες. 22-25, 6-0 το σερί που τρέχουν οι Γαλάτες πλέον. Δεν αφήσανε τους Γκούλους να ξεμακρύνουν. Θα διακοπεί τώρα το σερί των Γαλατών από το καλό του Μανουλόπουλου. Το 3 το καλό θα παίξει τώρα μαζί ο Λαδάς. Θα πάρει διπλό σκριν όπως θα δει και Καζάνα. Καζάνα συνεχίζει να δει το σκριν. Θα πάρει τώρα την μπάλα με, με τον Αλέξη στην πλάτη. Σταθάτος, 4 ευθερόλεπτα για τους Γαλάτες. Πολύ άστοχο το σούτο, ο Κύρος μάζεψε. Δασκαλούδης, ο Μανολόπουλος δεν μπορεί να εκτελέσει με τον Τζανέτο στην πλάτη του. Θα αστοχίσει. Ζητάει συγκεκριμένους παίκτες του, 100 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεμήχρονο. Λαδάς, Μπετχαβάς. Σταθάτος μόνος του από τα 6 μέτρα εκτελεί. Εκείνο ο Καζάνας να πάρει το επιθετικό rebound για σκοράρι. Με όπλο το επιθετικό rebound οι Γαλάτες έχουν μείνει στο μάτς. 24-27. 1-15 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αλέξης τώρα. Καζάνας θα βγάλει την μπάλα έξω. 4,6 απομένουν για τους Wolves. Ο Ντίας Μαντάς θα μπει στο μάτς στη θέση του Σταθάτου. Ο Δασκαλούδης πάει στην επαναφορά. Πρέπει να έχει σίγουρα 3 ασίστ, θυμάμαι εγώ. Ο Μανολόπουλος θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Ο Μαντάς θα πάρει το rebound. Θα τρέξει τους Γαλάτες. Έχουν γυρίσει στο φιγούλ. Περνάει πολύ ωραία ο Μαντάς. Αστοχεί ο Καζάνας, άλλο ένα επιθετικό rebound.
Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αλέξη, πάει στις βολές. Ευκαιρία να μειώσουν στον πόντο πλέον οι Γαλάτες. Από το μείον 9 είναι στο μείον 3 με ευκαιρία να πέσει κι άλλο η διαφορά. Θα στουλήσει την πρώτη όμως. Μέσα η δεύτερη. Αλέξης. Μονολόπουλος. Πάει μέχρι μέσα. Κάνω το καλάθι, θα βρει τον Πύρο. Μερικόπουλος. Θα κερδίσει φάουλ, θα πάει στις βολές. Από τον Μπεθαβά το φάουλ. Επιστρέψαμε από το time out. 25-27, σχεδόν σε νεκρό χρόνο κέρδισε βολές ο Μελικόπουλος. Θα στοχεί στην πρώτη. Με Μανολόπουλο, Δασκαλούδη, Αλέξη και Θύρο η πεντάδα των Γουλς. Ζελμάνοβιτς, ο Λαδάς, ο Μαντάς, ο Ζανέτος και ο Φώτου η πεντάδα των Γαλατών. 0-2 ο Μελικόπουλος. Παρά ένα δευτερόλεπτο θα ήταν όλος ο χρόνος για τους Γαλάτες. Ο Λαδάς κρατάει 2 δευτερόλεπτα και 1. Ζελμάνοβιτς θα βάλει μπροστά τους Γαλάτες. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Λόπουλος ο Τύρος θα δώσει στο Τζανέ τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος θα αστοχίσει ελεύθερος και θα λήξει το πρώτο ημίχρονο 25-27 υπέρ των Γουλφς. Επιστρέφουμε σύντομα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αναμέτρησή μας. Στο 25-27 το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Οι Γουλφς σταθερά μπροστά, οι Γαλάτες δεν έχουν πάρει ποτέ το προβάσμα. Τώρα ο Δασκαλούδης θα βάλει το καλά, θα πάρει και το φάουλ στην πρώτη επίθεση της ομάδας του. Οι Γουλφς οι οποίοι έφτασαν και μια ανάσα από τις 10 από τη διαφορά. Ωστόσο οι Γαλάτες ισορρόπησαν και επέστρεψαν. Ο Καζάνας, ο Τάσος, ο Ανδρικόπουλος, ο Λαδάς, ο Μπετχαβάς και ο Μαντάς η πεντάδα των Γαλατών. Ο Δασκαλούδης, ο Φιλόκωστας, Κώστας, ο Αλέξης, ο Παπαευταθίου και ο Παναγιωτόπουλος για τους Γουλς. Ο Μαντάς θα απαντήσει ένα τριποντάκι. Μας μίλησε πριν την άκρη παιχνιδιού. Μας είπε ότι αισθάνεται καλά τον τελευταίο καιρό. Το είδα στο προηγούμενο παιχνίδι. Σήμερα ακόμα δεν είχε δείξει κάτι. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο με ένα τρίποντο για να δούμε. Θα συνεχίσει ο Δασκαλούδης. Αστοχή. Το 30. Μπάλα στον Τάσο Μαυρικόπουλο που θα ισοφαρίσει. Όλα. Καλούδης, δύσκολη προσπάθεια, ο Φιλοκώστας είναι να μαζέψει το rebound. Θα βγάλει έξω ο Παπαευσταθίου. Αστοχή. Πιο ψηλά από όλους ο Καζάνας μαζεύει. Θα δώσει ένα τρίξη στους Γαλάτες. Πετσαβάς. Μαντάς άλλο ένα τρίποντο, τώρα θα αστοχίσει. Θετικό rebound ο Λαδάς. Αστοχή και ο Αλέξης μαζεύει. Κερδίζει και το φάλο του Τάσου Ανδρικόπουλου. Ακούει και τα σχόλια εμένα εδώ για το Λαδά. Ο Σκαλούδης. Πολύ ωραία πάση στο Φιλοκώστα. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Πρέπει να του έχει δώσει 4 ασίστ, 3. Καζάνας με δύο πάνω του. Μαντάς θα πάρει το τρίποντο από 45 μοίρες. Θα σκοράρει. Δεύτερο τρίποντο για τον Μαντάς στο δεύτερο ημίχρονο. Και το πρώτο προβάδισμα των Γαλατών.
33-32. Ο Αλέξης πολύ γρήγορα δίνει πάλι το προάθλημα στους Γουλφς. Ωπα. Πάμε να ξεβγεί τελείως. Λαδάς. Φτάσαν ο Λόγουλος. Βεσχαβάς θα πάρει αυτό ένα τριποντάκι. Τώρα μπαλά δεν θα βρει Στεφάνη. Θα καταλήξει εκτός. Έχει κλειστεί πάρα πολύ καλά από δύο παίχτες και θα υποπέσει σε λάθος βήματα για τον Δασκαλούδη. Λαδάς βλέπει το Μαντά. Τώρα δεν έχει χώρο να εκτελέσει για τρεις, πάει προς τα μέσα. Φάουλο Δασκαλούδης τώρα πάνω στον Μαντά. Οι δύο άσοι. Καζάνας γυρίζει η αστοχή. Ο Μπετχαβάς θα βγάλει την μπάλα εκτός και με τον Παπαευσταθίου. Παπαευσταθίου είχε χώρο, δεν εκτέλεσε. Αλέξης στον Φιλοκώστα. Θα αποστάρω τον Καζάνα. Ωραία γίνηση του Φιλοκώστα. Άστοχη ο Δασκαλούδης, μαζεύει και σκοράρει. Παλιγαρίσιο γαλάθι από τον Δασκαλούδη στην πλάτη του Τάσου Ανδρικόπουλου. Μικρός το δέμα ο Δασκαλούδης, αλλά τα βάζει με τους ψηλούς. Μικρός. Δεν είναι ψηλός όσο ο Ανδρικόπουλος. Αλλά ο Μαντάς έχει πάρει μπρος. Δεν ξέρω πώς θα το σταματήσουν οι Γουλφς. 36 όλα, τρίτο τρίποντο από τον Μαντά. Ο Ανδρικόπουλος έχασε για λίγο την μπάλα, μαζί ο Λαδάς. Έχουμε τώρα επιθετικό φάουλ του Λαδά πάνω στον Δασκαλούδη. Καρατζά στο μάτς στη θέση του Παναγιωτόπουλου. Καλούδης, αυτός είναι δύο πάνω του. Φάουλο Καζάνας. Αλέξης. Φιλοκώστας. Ωραία προσπάθεια. Βήματα του Φιλοκώστα, βγαίνει ανά τον Καζάνα, τον πανηγυρίζει με την ψυχή του ο ψηλός των Γαλατών. 5 λεπτάκια ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο, 36 όλα. Ωραίο παιχνίδι, όπως μας προειδέασε και ο Μανολόπουλος, ότι κάνουν ωραία παιχνίδια με τους Γαλάτες. Λαδάς, πάρα πολύ ωραία βρίσκει τον Τάσο Ανδρικόπουλο. Ωραίο καλάθι, προβάδισμα. 2 πόντων για τους Γαλάτες. 38-36. Ο Λαδάς σερβίρει και οι υπόλοιποι σκοράρουν. Παπαευσταθίου θα κρατήσει. Ο Κιανός Ανδρικόπουλος με περίσχει έτσι η αυτοθυσία. Ο Λαδάς τον Μπετχαβά σκοράρει. 7-0 σερί από τους Γαλάτες. 40-36 και τα εμάτια τους Γκούλφς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μανολόπουλος στην πετάνα πλέον των Γκούλφς. Ο Παυσταθίου, Καρατζάς, Λοκώστας και ο Δασκαλούδης σταθερός, δεν βγαίνει. Ο Σελμάνοβιτς έχει περάσει την πεντάδα των Γαλατών.
και ο Τζανέδος Ανδρικόπουλος. Ο Φιλοκώστας από τα σχεδόν 6,5 μέτρα εκτελεί, όχι σχεδόν, τα 6,5 μέτρα αστοχή. Ζελμάνοβιτς, ο Τζανέτος, ο Δίας, ο Λαδάς και ο Καζάνας πεντάδα για τους ανυποτάκτους καλάτες. Κάνει χώρο για τον Καζάνα ο Λαδάς. Καζάνας γυρίζει αστοχή, το rebound ο Καζάνας μακριά. Δίας θα πάρει άλλο ένα τρίποντο, τώρα δεν αφοράρει. Άλλο ένα rebound με τον Τζανέτο, τον Ανδρικόπουλο, οι Γαλάτες. 3,5 λεπτά περίπου, κάτι λιγότερο. Λαδάς θα εκτελέσει για 2, κακό το σουτ. Μαζεύει ο Παπαϊσταθίου. Πιο κοντός στο παρκέ. Πήρε επιτέλους το rebound για τους Γουλς. Παραλίγο να γίνει λάθος από το σκαλούδι. Τυχερός που βρήκε η μπάλα κάτω στο, χαμηλά στο πόδι του Καζάνα. Μανολόπουλος εκτελεί στο ράδι. Λαδάς πατάει γερά, εκτελεί άστοχα. Λοκώστας στο rebound, Παπαϊσταθίου έχει βγει ο Καρατζάς μπροστά, αλλά δεν τον είδε ο Παπαϊσταθίου. Δασκαλούδης μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση και ισοφαρίζει. 40 όλα. Ζανέτος θα πάρει το τριβοντάκι. Θα στοχίσει ο Ζελμάνοβιτς. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Ζελμάνοβιτς μείνει μόνος του. Λαδάς 4 δευτερόλεπτα. Θα γίνει το λάθος. Κλέβει ο Καρατζάς. Αφήνει την μπάλα άστοχα στο καλάθι των ανυποτάκτων Γαλατών. Θα παραμείνει το 40-40. Τώρα ο Τζανέτος ελεύθερος για 3, ούτε τώρα θα σκοράρει. Πολύ έξυπνα ο Λαδάς, προσπάθησε να πετάξει την μπάλα πάνω στον Σταθή. Στον Παπα Εξαρχού. Όχι, αλλάζει η απόφαση. Και πολύ έξυπνα ο Λαδάς σώζει την κατοχή, καθώς πέταξε την μπάλα πάνω στον Παπα Εξαρχού. Βγήκε ο Παπα Εξαρχού. Μπήκε ο Μεϊκόπουλος. Ο Ζελμάνοβιτς τελειώνει τη φάση. 1-20 για το τέλος. 42-40. Πήρανε για πρώτη φορά σε αυτό το δεκάλεπτο το προβάδισμα οι ανυπόταχτοι Γαλάτες, ωστόσο δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τους Wolves. Πάλι ισοπαλία, 42 όλα, λιγότερο πλέον από ένα λεπτό για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Λαδάς στον Καζάνα. Σελμάνοβιτς θα κλειστεί από 2. Νόλου πάσα, άστοχη τελείως. Η μπάλα ήταν... πάσα ήταν πολύ κακή. Εκεί πέρα στο πιο έξυπνο θα μπορούσε να κάνει να γυρίσει, να πετάξει μπάλα στον αντίπαλο ώστε να κερδίσει στην κατοχή. Τέλος πάντων, τώρα μείναν τα υπεραναλύουμε. Στην εξέλιξη της φάσης του Δασκαλούδης κέρδισε πάλι και πήγες βολές. Ο Λαδάς πέρασε εκτός. Μπήκε ο Φώτης στο μάτς. Ο Δασκαλούδης θα βάλει την πρώτη βολή. Στα τελευταία 3 λεπτά το μόνο που ακούω από τον πάγκο των Γουλφς είναι έχουμε φάουλ, έχουμε φάουλ. Και ισχύει, έχουν κάνει μόνο ένα τα παιδιά. Βραχία κεφαλή, 42-43 από τη μία βολή του Δασκαλούδη. Ζελμάνοβιτς πάει μέχρι μέσα, δεν θα σκοράρει, θα δοθούν όμως τις βολές οι Γουλς. Δύο βολές για τον Ζελμάνοβιτς. Thank you.
ευκαιρία να ισοφαρίσει τώρα. Άστοξε και στις δύο. Το κόστα στο rebound. Άστοξε στον Νεϊκόβουλο, ο οποίος σήμερα είναι πολύ δύσκολος. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Λοκώστας. Άλλη μια συνεργασία των δυο του Δασκαλούδη και Φιλοκώστα. 42-45, 10 δευτερόλεπτα, time out για τους Γαλάτες και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε με 12 δευτερόλεπτα επίθεση για τους Γαλάτες. 42-45 προς τα Eagles. Λαδάς θα χάσει τον έργο της μπάλας, θα του κάνει φάουλο με Οικόπουλος. Έχουν ακόμα ένα φάουλο να δώσουν οι Eagles. Να μένουν 7 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Τύρος Μανολόπουλος, Μερικόπουλος, Καρατζάς και Αλέξης, ο Τζανέτος, ο Λαδάς, ο Δίας, ο Μπερχαβάς και ο Τελμάνοβιτς. Θα δώσω και το τελευταίο φάουλ που είχαν στη διάθεσή τους οι Γούλες, ο Καρατζάς πάνω στον Λαδά. 5 δευτερόλεπτα από μένουν τώρα. Πάλι ο Λαδάς θα βγει από τα σκριν. Τον Μαντά δίπλα του θα του δώσει για τρεις ο Τελμάνοβιτς. Θα αστοχίσει στη λύση του τρίτου δεκαλύπτου, 42-45 μπροστά η Γούλους. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. 42-45 μπροστά η Γούλους. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν λίγο roller coaster. Αλλάξε το προβάδισμα αρκετές φορές, σοπαλίες. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τους Γαλάτες μπροστά στο σκορ. Ο Λαδάς θα αστοχίσει στην πρώτη επίθεση. Ο Τζάντος και ο Τάσος είναι στην πεντάδα με το Μαντά και το Καζάνα. Τον Γαλατών, ο Δασκαλούδης θα περάσει, θα πάρει στα μέσα κερδίσει φάουλ τον Τζανέτο, νομίζω είναι το φάουλ. Θα δούμε ποιο τα δύο αδέρφια έκανε το φάουλ. Ο Τζανέτος, λοιπόν Μαρσέλος, ο Φιλοκώστας, ο Μανολόπουλος και ο Μεϊκόπουλος. Η πεντάδα των Γούλφς, των πρωταθλητών. Άστορος Δασκαλούδης στην πρώτη βολή. Έχω χάσει εννοείται το μέτρο από όσοι εκτελέσει. Θα βάλει τη δεύτερη. Και αυτό το δεκάλεπτο θα ξεκινήσει με δικό του πόντο όπως και το προηγούμενο. Φάουλ ο Δασκαλούδης πάνω στο Λαδά. Καζάνας. Ο Τζανέτος ελεύθερος θα πάρει το τριποντάκι, θα πάρει το πρώτο καλάθι από τη γραμμή του τριπόντου απόψε. Στον πόντο πάλι το ματσάκι, 45-46. Διαχειρός Τζανέτου. Μαρσέλος. Θα στοχίσει ο Καζάνας, μάζεψε. Ο Λαδάς θέλει να τρέξει και το Μεϊκόπουλο μπροστά θα κερδίσει το φάουλ. Εύκολο. Δεν είχε άλλη επιλογή και ο Μεϊκόπουλος, έπρεπε να το σταματήσει. Λαδάς, αστοχή. Μανολόπουλος. Να παίξει με τον Φιλοκώστα. Προσποιείται πάσα, εκτελεί. Το rebound ο Τάσος Ανδρικόπουλος. Λαδάς πάλι πατάει τον Γκάζι. Θα δώσει τον Καζάνα. Λαδάς έχει όλο το χώρο και το χρόνο να εκτελέσει το σκοράρι. Μας έλειπαν τα guts, μου είπε στον προηγούμενο αγώνα ο Λαδάς, για να δούμε εάν τα βρήκανε σε αυτόν. Να και μια πάσα του Δασκαλούδη που δεν την μετουσιώνησε ασίστ ο Λοκώστας. Λαδάς πάρα πολύ ωραία στο Τζανέτο, εκείνος όμως θα στοχίσει.
τζάμπολ και κατοχή για Wolves. Μετά το rebound τζάνε του, έβαλε τα χέρια στην μπάλα ο Δασκάλωδης. Θα μπει μέσα ο Παπαευσταθίου τώρα για τους Wolves, στη θέση του Μαϊκόπουλου. Μαρσέλος, πιο γρήγορος από τον Τάστον Ανδρικόπουλο, θα του κάνει το φάουλ. Ζελμάνοβιτς θα μπει στη θέση του Τάσου. Παπαευσταθίου για τρεις αστοχή. Μαντάς μάζεται το rebound. Βρήκε το Ζελμάνοβιτς. Και τον Παπαευσταθίου μπροστά του, παρά λίγο να επιχλέψει ο Γκάρτον Γουλς, ο Λαδάς για τρεις, αστοχή, ριμπάντο Μαρσέλος. Τα λεπτάκια ακόμα. Να μάθουμε αν θα έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια. Μαρσέλος για τρεις, άστοχος. Ψηλά, πιο ψηλά από όλους ο Τζανέτος. Μέχρι μέσα Ζελμάνος, φοβερό καλάθι. Σαράντα εννιά σαράντα έξι. Ωραία ο Δασκαλούδης, καλή και έμενα τζάνε του. Δεν μετράει το καλάθι. Χαμηλά το φάουλ δίνει ο διαιτητής. Μαρσέλος θα βγει, ο Αλέξης θα μπει. Αλλαγή και για τους Γαλάτες, ο Μπετχαβάς. Θα βγει ο Μαντάς. Μπετχαβάς πήγε πάνω στο Μανολόπουλο. Καζάνας πάνω στον Αλέξη. Παπασταθίου περνάει, πολύ ωραία, θα στοχίσει. Μάζει στο Ζελμάνοβιτς, ο οποίος έκανε βήματα. 9-14 δευτερόλεπτα για τους Γουλφς και ευκαιρία να βάλουν ένα καλάθι μετά τη μία βολή που έχουμε τύχει μόνο του Δασκαλούδη. Φιλοκώστας θέλει να αποστάρει, το κάνει σε όλο το μάτς. Την μπαλά τα πόδια του Ζελμάνοβιτς εκτός, 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Γουλφς. Πολύ ωραία άμυνα του Λαδά, πάρα πολύ ωραία άμυνα πάνω στον Δασκαλούδη. Στο Μανολόπουλο, συγγνώμη. Μέχρι μέσα Καζάνας, πάλι Λαδάς. Παράβαση 3 δευτερολέπτων για τον Λαδά. Ο Καζάνας νομίζω δεν έπρεπε να το επιστρέψει την μπάλα. Μια ευκαιρία για τους Γκούλους να μειώσουν. Παρά λίγο να βγει πάλι άμυνα για τον Τζανέτο. Ο Δασκαλούδης τώρα θα κερδίσει φάουλ, το οποίο θα του στείλει στις βολές, αλλά δεν θα σκοράρει. Θα στοχίσει πάλι στην πρώτη βολή. Μια στις δύο. Ωστόσο έχει δημιουργηθεί μια συνθήκη, την οποία δεν την είπαμε. Με 5 και 40 να απομένουν. Πλέον οι ανυπόταχτοι Γαλάτες δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ. Θα τους έχουν συμπληρώσει τα 4 ομαδικά. Στο 5ο είναι βολές. 2 έχουν μόλις οι Γουλς. Ο Αλέξης τώρα πήρε το rebound. Το άσπρο τρίπο του Μπετχαβά. Καλούδης πάλι θα κερδίσει φάουλ. Τώρα ήταν, δεν ήταν στην προσπάθεια. Θα πάει πάλι στις βολές, όπως και να έχει.
τώρα. Αλλά θα χάσει δεύτερη, έτσι, για αλλαγή. Καζάνας. Σελμάνοβιτς. Στοχή. Πιέζει και με Καβάς παίρνει το rebound. Λαδάς θα εκτελέσει για τρεις εκτός ισορροπίας, εκτός υπηρεσίας πρέπει να πω. Πειρασμένος και εγώ από τη δουλειά μου. 49-48. Οι Wolves έχουν βάλει 3 πόντους, όλους με βολές. Δεν έχουν σκοράρει ακόμα εντός παιδιάς. Καλούδης. Περνάει κάτω από το καλάθι, αλλά θα αστοχίσει. Λίγο πίεση του Καζάνα, λίγο πίεση κάτω από το καλάθι. Τώρα έχουμε φάουλ. Σταμάτησε ο εκμηδιασμός των Γαλατών. Τρίτο ομαδικό αυτό. Πάλι 24 δευτερόλεπτα για τους Γαλάτες. Πολύ ωραία η άμυνα του Ασκαλούδη. Αλλά ο Λαδάς θα πάρει πίσω την κατοχή. Θα εκτελέσει και για τρεις. Δεν θα σκοράρει. Ο Αλέξης πήρε την μπάλα. Ο Τζελμάνοβιτς έπεσε στα πόδια του. Αμυντική ανισορροπία τώρα με την απουσία του Τζελμάνοβιτς. Ολόκληρο σαν στοχή. Λαδάς πάλι. Θέλει να τρέξει. Θα εκτελέσει άστοχα. Καζάνας άλλο ένα επιθετικό rebound. Τζελμάνοβιτς στο τρίποντο. Κοντό. Φιλοκώστας στον Δασκαλούδη. Καζάνας με ένα σπριντ γυρίζει πίσω στην άμυνα. Ωραία ο Δασκαλούδης. Θα πετύχει το πρώτο εντός παιδιάς τον Γουλς μετά από 6 λεπτά και κάτι. 49-50. Στον πόντο η διαφορά. Κλασικοί οι Γαλάτες. Έχουν ένα ματσάκι στον πόντο. Τζελμάνοβιτς για τρεις μέσα. Ο Καλούδης πάει στο post. Θα βγάλει πολύ ωραία σαν Αλέξη και θα κοπεί με φάουλ. Πάλι πολλές για τους Wolves. 52-50, 3 λεπτά ακόμα. Καρατζάς θα μπει στο μάτς και θα βγει ο Μανολόπουλος. Αλέξης αστοχή. Μία στις δύο. Τρεις ο Λαδάς, αστοχή ο Τζελμάνοβιτς. Άλλο ένα θετικό rebound. Αστοχή και γίνει Φιλοκώστας μαζεύει. Ο Σκαλούδης, αστοχή. Πολύ ωραία ο Σκαλούδης. Βγάζει την άμυνα. Κατοχή θα παραμείνει στους Γουλφς. Λοιπόν, εδώ είμαστε live από το κλειστό του Περιστερίου.
Ανυπόταχτη Γαλάτες 52, Γουλφς 51. Ντέρμπι για γερά νεύρα εδώ στο Περιστέρι. Έχουμε time out, πολύ ωραία. Μπαίνουν οι ομάδες μετά το time out. Ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος, ο Λαδάς, ο Ζελμάνοβιτς, ο Καζάνας και ο Δίας για τους ανυπόταχτους Γαλάτες. Έχουμε τον Φιλοκώστα, τον Αλέξη, τον Καρατζά, τον Παπασταθίου και τον Δασκαλούδη για τους Γουλς. 1.50 για τη λήξη. Κατοχή θα παραμείνει στους ανυπόταχτους Γαλάτες με 3,5 δευτερόλεπτα ακόμα. Για την επίθεση, Γιώργο μου, φωνάζω να τον πάγω οι υπόλοιποι. Την ίδια ατάκα με σένα. Ξυπνήστε. Μαντάς πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει, θα στοχίσει. Ο Δασκαλούδης θα πάρει το rebound. Μπλέκει και κλέβει την μπάλα ο Λαδάς. Ο Μαντάς θα τελειώσει. 100 δευτερόλεπτα ακόμα στο συν 3 οι Γαλάτες. 54-51. Ο Παπασταθίου θα κοπεί με φάουλ. Να δω ποιος το έκανε, ο Καζάνας, ο οποίος δεν συμφωνεί, έχει σήκω στα χέρια ψηλά. Ναι, επιβεβαιώνει το Καζάνας, έκανε το φάουλ. Δύο βολές για τον Παπαευσταθίου. 54-51, 1:29. Θα βάλει την πρώτη. Συνεχίζουν να σκοράρουν από την γραμμή της φιλανθρωπίας οι Γουλφς. Θα στοχίσει, ο Λαδάς θα πάρει το rebound, αλλά θα κάνει τη λάθος πάσα προς τον Ζελμάνοβιτς και έτσι θα χαθεί η κατοχή για τους Γαλάτες. Ευκαιρία για τους Γουλφς είτε να μειώσουν, είτε να ισοφαρίσουν, είτε και να προσπεράσουν με τρίποντο. Παπασταθίου περνάει ο Αλέξης, το Δασκαλούδι. Πολύ ωραία πάσα προς τον Καρατζά, στο χείο Καρατζάς, ο Καζάνας μαζεύει. Μεγάλη επίθεση φωνάζουν από τον πάγκο των Γαλάτων στο Λαδά. Θα κρατήσει αυτό την μπάλα. Θα τους καλά σφατήρι νομίζω. Λαδάς, ωραίο spin move. Θα στοχίσει όμως. Φιλοκώστας πήρε το rebound. 45 δευτερόλεπτα, Δασκαλούδης. Πολύ καλή άμυνα από τον Καζάνα. Θα βρει το Φιλοκώστα. Προσποιείται, εκτελεί για 3. Αστοχή. Αλέξης στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι. Ο Λαδάς περνάει, κρατάει την μπάλα. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Μια καλή άμυνα ζητάνε από τους Γουλφς. Μια καλή επίθεση θα θέλανε οι Γαλάτες. 20-9 για τους Γαλάτες. Πάει ο Λαδάς, θα βρει τον Καζάνα, θα στοχίσει από τα χέρια του Τζανέτου η μπάλα εκτός του Ανδρικόπουλου, ο οποίος το παραδέχεται προς τιμήν του. Time out για τους Γουλφς με 12 ακόμα. Ποιος πιστεύει φάουλ, γίνονται φάουλ τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, Αλέξης Μανολόπουλος, Παναγιωτόπουλος εννοείται για τρίποντο, Βασκαλούδης και Φιλοκώστας. Βασκαλούδης θα πάρει την μπάλα. Με τον Τζανέτο τον Ανδρικόπουλο μπροστά του, 9 δευτερόλεπτα. Δασκαλούδης, Μανολόπουλος θα εκτελέσει. Άστοχα, μαζεύει ο Τζανέτος Ανδρικόπουλος. Και ανυπόταχτοι Γαλάτες θα πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς θα επικρατήσουν 54-52 απέναντι στους εν ενεργεία πρωταθλητές, τους Γούλους. Λοιπόν, καλό βράδυ από το Περιστέρι, ευχαριστούμε.